Απορρίφθηκε το αίτημα χρηματοδότηση του έργου υπογειοποίηση τη Ιδροδρομική Γραμμή στην Πάτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψου 168 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη. Με το αιτιολογικό ότι κατά την Κομισιόν είναι υψηλό το κόστο του έργου και δαπανηρή η λύση τη πλήρου υπογειοποίηση στο τμημα Άγιος Αλίο-Αγιο Διονύσιο, νέο λιμάνι μήκου 6,5 χιλιόμετρων, που αποτελεί πάγιο αίτημα του Δήμου Πατρέων και Φορέων τη περιοχή. Η Κομισιόν επίση έλαβε υπόψη το ενδεχόμενο εκτροχιασμού του χρονοδιαγράμματο του έργου που θα πρέπει να αποπερατωθεί σε 60 μήνες από την ημερομηνία των υπογραφών. Και αυτό λόγω της πιθανότητας εμφάνισης καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων απαλωτριώσεων λόγω αντιδράσεων τοπικών φορέων αλλά και στην εξασφάλιση αδειοδότηση από την αρχαιολογική υπηρεσία. Υπάρχει εμπλοκή και πιστεύω ότι θα μας ενημερώσει και το Υπουργείο ότι υπάρχει μία εμπλοκή στη χρηματοδότηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουν. Δεν είναι αυτά που άκουσα δεν έχουν μία βάση για να, σε σχέση με το έργο. Εκείνο το οποίο ζητούμε εμείς είναι να συμπληρωθεί το ποσό αυτό και να δούμε και από όπου τον τρόπο χρηματοδότησης με τα λίγα χρήματα που απομένουν, ώστε τα 2.250 μέτρα που συνδέουν την Κανελοπούλου με τον Ρίο να, γίνουν και, να υπογειοποιηθεί και αυτό το κομμάτι. Στην Εργοσέ εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκέ αρχέ αναγνωρίζουν ότι η σύνδεση με το λιμάνι τη Πάτρα αποτελεί τον τελευταίο κρίκο που λείπει για να ολοκληρωθεί ω σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Πάτρα, φέροντα νέε επενδύσει στι σιδηροδρομικέ εμπορευματικέ μεταφορέ και στο λιμάνι. Γι' αυτό και η εταιρεία θα επανέλθει με νέα πρόταση, θεωρώντα μαχητικό το επιχείρημα έναντι των ευρωπαϊκών αρχών. Όμω από την πλευρά τη Πάτρα είναι ξεκάθαρο διαστόματο του Δημάρχου. ...ότι καμία επιλογή πλήν τη πλήρου υπογειοποίησης δεν θα γίνει αποδεκτή. Το όνειρο της πόλης μας να έχουμε προαστιακό γραμμικό πάρκο... ...στο οποίο πάνω στο γραμμικό πάρκο μοναδικό στην Ελλάδα... ...όπου για 10 χιλιόμετρα θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για την μετακίνησή σου... ...είτε με το ποδήλατο, είτε πεζός, είτε κάνοντας δραστηριότητες... ...και το οποίο φιλοδοξούμε να επεκταθεί αν μα δοθεί δυνατότητα και σε άλλου χώρου. Εν τω μεταξύ, μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση διοργανώνει την Τετάρτη 6 Ιουλίου στι 8 το απόγευμα στο νέο σταθμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο Ρίο από τον Δήμο Πατρέων και την Επιτροπή Αγώνα με θέμα την απέτηση για υπογειοποίηση τη νέα σιδηροδρομική γραμμή. Την επόμενη μέρα, την 5η 7 Ιουλίου, η Δημοτική Αρχή και την προσωπία τη Επιτροπή Αγώνα θα καταθέσουν το ψήφισμα τη συγκέντρωση στον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή. Την Τετάρτη έχουμε συγκέντρωση στο Ρίο, εκεί που μαζευόμαστε συνήθως στο, στη στάση του προαστιακού, για να το βράδυ, στις 8 η ώρα, να πάρουμε τις αποφάσεις μας ότι το έτοιμα μας αυτό θέλουμε να υλοποιηθεί και την Πέμπτη έχουμε την πρόθεση να επισκεφθούμε την, τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, μαζί με την Επιτροπή Αγώνα, να του παραδώσουμε το ψήφισμα της συγκέντρωσης όπου διατυπώνουμε ότι το αίτημά μας ότι αυτή η ανάπλαση μαζί με τον προαστιακό είναι αναγκαία για την πόλη, γιατί αυτή η περιοχή για την οποία συζητούμε δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή. Είναι το, η Πανεπιστημιούπολη, είναι το μεγάλο νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστημιακό, δίπλα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, κάτω είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω είναι μια δομημένη περιοχή αστική. Άρα η ε, υλοποίηση αυτού του έργου είναι πολύ μεγάλο γεγονός...